Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, η δεύτερη Αριστοτρίτη του 2021. Καλώς ορίσατε, κυρία μου, δόκτωρ μου. Καλώς σας βρήκα. Τι όμορφη που είστε. Και εσείς παρομοίως. Σήμερα θα αφιερώσουμε την Αριστοτρίτη να μιλήσουμε για το σεμινάριο που θα γίνει, το διαδικτυακό που θα γίνει το Σάββατο 30 Ιανουαρίου. Δηλαδή σε πόσες μέρες? Σε 3 εβδομάδες. Ναι. 22 μέρες, Παναγία. 22 μέρες, λοιπόν, ναι. Είναι το πρώτο εξειδικευμένο σεμινάριο για το φόβο. Έχουμε κάνει το εισαγωγικό σεμινάριο που είναι εισαγωγή στα συναισθήματα, που μιλήσαμε γενικά για τα συναισθήματα και είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με τα βασικά συναισθήματα σε εξειδικευμένα σεμινάρια που θα αφορούν αποκλειστικά αυτά τα συναισθήματα. Ξεκινάμε λοιπόν με το φόβο, που θα συμπεριλαμβάνει και το άγχος, γιατί είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα. Α, πάμε μαζί φόβος και άγχος. Ναι, κρατάνε χεράκια. Λοιπόν, καθότι είναι ένα συναίσθημα το οποίο έχω προσέξει ότι τον τελευταίο καιρό, λόγω της κατάστασης που ζούμε, είναι πολύ έντονος ανάμεσά μας. Έτσι, στη μια προσπάθειά μας να αποσαφηνίσουμε το τι ακριβώς είναι αυτό, να τον καταλάβουμε για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και πιο εύκολα. Πάρα πολλές χώρες, από τις οποίες τα άτομα που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριό μας, είναι σε καραντίνα αυτές τις εβδομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε την διαχείριση αυτού του συναισθήματος, όντας σε μια κατάσταση πολύ φοβιστική και πρωτόγνωρη, η οποία δεν λέει να μας αφήσει. Έχει γίνει δηλαδή, πλέον έχουμε κλείσει χρόνων σχεδόν, που είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, δεδομένου και ευκαιρώντας μέσα από αυτήν τη συνθήκη που μας δίνεται, να συζητήσουμε εκτενέστερα αυτό το συναίσθημα στη ζωή μας, πώς το διαχειριζόμαστε, πόσους φόβους έχουμε και αν έχουμε φόβους, αν είναι φυσιολογικοί ή όχι, σε ποιες ηλικίες μπορεί να είναι πιο έντονοι και ποιοι είναι οι βασικοί φόβοι στην ενηλικίωση και τι τους κάνουμε αυτούς τους φόβους. Πώς περπατάμε μαζί τους ή πώς τους διαχειριζόμαστε. Θα μιλήσουμε και για το φόβο του θανάτου, φανταζόμαι. Ναι, θα μιλήσουμε για το φόβο. Τη ρωτάω γιατί είναι η Αριστονίκη ως ακαδημαϊκός είναι υπεύθυνη για την επιλογή του θεωρητικού υλικού για το σεμινάριο, το οποίο μου το στέλνει και εμένα και το μαθαίνω και εκπαιδεύουμε και μετά κάνουμε μαζί το σεμινάριο. Το οποίο, για όσους έχουν παρακολουθήσει το πρώτο σεμινάριο, ξέρουν περίπου πώς θα γίνει, αλλά θα είναι περισσότερο πρακτικό παρά θεωρητικό αυτή τη φορά. Ναι, θα έχει κάποιες βασικές έννοιες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Όχι πολλές. Ναι, το τι είναι φόβος, τι είναι βασικοί φόβοι και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα έχει πιο πολύ υλικό πάνω στη διαχείριση του φόβου. Ασκήσεις ενδεχομένως, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάτι βιωματικό. Εξαρτάται τώρα από τα μέλη που θα έχουμε. Θα δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούμε. Πώς θα διαχειριστείς τη διαχείριση του συναισθήματος του φόβου. Να πούμε όμως λίγα πράγματα σε αυτό το βίντεο για το φόβο γενικότερα. Mm-hmm. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο λειτουργεί ενστικτοδός. Δηλαδή είναι πρωτογενές συναίσθημα. Είχαμε μπει στο σεμινάριο το πρώτο για τα πρωτογενή και δευτερογενή συναισθήματα. Και μπορεί να μας επισκεφτεί ανά πάσα στιγμή το συναίσθημα του φόβου, το οποίο να προκαλέσει μαζί του και άγχος ή να το βιώνουμε φόβο και άγχος παράλληλα. Και είναι ένα συναίσθημα το οποίο βρίσκεται στα συμπτώματα αρκετών συναισθηματικών διαταραχών, όπως η διαταραχή πανικού, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, στις διάφορες φοβίες. Και είναι ένα από τα πιο δύσκολα ανθρώπινα αρνητικά συναισθήματα, ο φόβος. Και από τα πρώτα που βιώνει, τα πρώτα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος, ο φόβος του αποχωρισμού από τη μητέρα. Και επίσης είναι και ένα συναίσθημα το οποίο δυσκολεύεται ο άνθρωπος να παραδεχτεί ότι το βιώνει. Δυσκολεύεται να πει ότι φοβάμαι.
δυσκολεύεται να αποκαλύψει και στον ίδιο τον εαυτό ακόμα το φόβο του. Δηλαδή είναι ένα από τα συναισθήματα που συνήθως τα αγνοούμε ή προσπαθούμε να τα αγνοήσουμε ή τα αποθούμε ή δεν τα λαμβάνουμε υπόψη, δεν τα διαχειριζόμαστε και τα αφήνουμε να τρέχουν ελεύθερα στο υποσυνείδητο μας και να μας το αλώνουν. Είναι πολύ εύστοχη η επιλογή που έκαμε για το πρώτο σεμινάριο να είναι για το φόβο και το άγχος, γιατί νομίζω είναι το πιο παρεξηγημένο συναίσθημα, το πιο αγνοημένο συναίσθημα και αυτό που έχει ίσως και τη μεγαλύτερη δύναμη πάνω μας, χωρίς, που εμείς του τη δίνουμε λόγω του ότι το φοβόμαστε. Φοβόμαστε το φόβο. Ναι, φοβόμαστε το φόβο, γιατί έχει την αίσθηση, έχει την ικανότητα να μας καταβροχθίζει, να μας βάζει μέσα του και να μην μπορούμε να διαχειριστούμε ενδεχομένως τον εαυτό μας. Και είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα του φόβου που μπορεί να έχουμε και μας καθυλώνει, δεν μας αφήνει να κινηθούμε, δεν μας αφήνει να κάνουμε πράγματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να τον ονομάζουμε, δηλαδή να πούμε ότι αυτή τη στιγμή φοβάμαι και να πούμε ότι οι περισσότεροι φόβοι μας είναι επί της ουσίας πράγματα που είναι ανύπαρκτα ή πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ. Που επί της ουσίας φοβόμαστε φαντάσματα επί της ουσίας, που δεν είναι υπαρκτά, που δεν μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό να ζούμε με φαντάσματα, να ζούμε κυνηγημένοι από φαντάσματα. Και το κάνουν όμως αυτό το πράγμα. Και να κάνουμε, να πούμε, και να έχουμε και τόση πολύ αντίσταση απέναντι σε αυτό το συναίσθημα. Δηλαδή πολλές, τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν κατανομάζουμε το συναίσθημα αυτών, το αρνούμαστε, έχουμε τεράστιες αντιστάσεις απέναντί του, με αποτέλεσμα να κάνει αυτόν κουμάντον και όχι εμείς. Ένα από τα βασικότερα θέματα που έχουμε έτσι πει στο κομμάτι του πρώτου σεμιναρίου του εισαγωγής στα συναισθήματα ήταν ακριβώς αυτό, ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε τα συναισθήματα μας, να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε, γιατί είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Και να ζήσουμε συνειδητά. Δηλαδή να ξέρω τι μου γίνεται και να αποκτήσω επί της ουσίας έλεγχο πάνω στη ζωή μου, ουσιαστικό έλεγχο πάνω στη ζωή μου. Γιατί συνήθως επιδιώκουμε ψευδεστήσεις ελέγχου. Του στυλ είμαι ελεγκτικός προς τους ανθρώπους που ζουν μαζί μου, ως προς το πού θα βάλουν τα ρούχα τους, πού θα τα πετάξουν, δεν θα τα πετάξουν, πού να πατήσουν, πού να μην πατήσουν, προς την καθαριότητα, την τήρηση κανόνων. Και θεωρώ, αποκτώ μια ψευδέστηση ελέγχου, ότι ελέγχω τη ζωή μου επειδή ελέγχω τα μικρόβια, εάν μπορεί κάποιος να το πει έτσι. Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που είναι μικροβιοφοβικοί, ψυχαναγκαστικοί κτλ. Ή έχουμε ψευδέστηση ελέγχου του στυλ ελέγχω συνεχώς το κινητό του συντρόφου μου, είμαι ελεγκτικός προς τον σύντροφο μου, προς τη σύντροφο μου για να μην απαντήσει και νομίζω ότι ελέγχω τα πράγματα. Ενώ στην πραγματικότητα η ουσιαστική αίσθηση του ελέγχου είναι να υιοθετήσεις τα συναισθήματά σου, να παραδεχτείς τα συναισθήματά σου, να έχεις την ικανότητα να αναγνωρίσεις τα συναισθήματά σου και να βιώσεις τα συναισθήματά σου. Γιατί τα συναισθήματα όταν βιώνονται, τότε ακριβώς εξυπηρετούν και το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Τελειώνει ο σκοπός τους όταν τα βιώσεις και φεύγουν. Ενώ όταν αντιστέκεσαι σε αυτά και μιλάμε κυρίως για τα αρνητικά συναισθήματα, τα αφήνεις να αποκτήσουν μια ζωή από μόνα τους και να έχουν πάνω σου μια ισχύ που να μην μπορείς να την ελέγξεις εσύ, όπως είπα προηγουμένως, υποσυνείδητη. Δηλαδή, μεγάλη μαγιά να παραδεχθείς ότι ναι ρε, φοβάμαι το θάνατο για παράδειγμα. Ή φοβάμαι τη μοναξιά. Ναι, φοβάμαι ότι θα γεράσω. Ναι, φοβάμαι ότι θα μείνω μόνος. Φοβάμαι ότι θα μείνω μόνη. Ή φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω σε αυτό το project που ξεκινώ, αυτό το καθήκον που αναλαμβάνω. Ή φοβάμαι πως δεν θα είμαι καλή μάνα. Ή φοβάμαι πως δεν θα είμαι καλή φίλη. Καλός φίλος, καλός εραστής, καλή ερωμένη, καλός γιος, καλή κόρη, καλή μητέρα, καλός πατέρας. Όλοι αυτοί οι φόβοι, άμα τους ονοματίσεις και άμα τους αναγκαλιστείς και το αποδεχτείς και εγώ αυτή είμαι, φοβάμαι.
φοβάμαι. Ναι. Τότε θα δουλέψει το συναίσθημα, το οποίο δεν είναι τυχαία που έχει δημιουργηθεί. Mm-hmm. Θα κάνει τη δουλειά του, που στις περισσότερες περιπτώσεις η δουλειά είναι να μας ενδυναμώσει, να μας δώσει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε μια δυναμία, ούτως ώστε να δουλέψουμε, ώστε να την ξεπεράσουμε και να μην μας είναι πλέον χρήσιμο. Το λέω αυτό και για τους φίλους που δεν θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, σαν μια έτσι περίληψη ίσως κάποιο θέμα που θα θυχθούν και στο σεμινάριο. Ξέρω. Ναι, ζούμε σε μια φοβιστική εποχή και θα πρέπει εκτός από το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τους φόβους μας, να μάθουμε να μην αγοράζουμε και τους φόβους των άλλων. Mm. Γιατί σε όλα, άμα κάνεις μια περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή, οι παραπάνω αναρτήσεις είναι ή πουλάνε φόβους ή μοιράζονται φόβους και αυτά με τη σειρά τους, ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που ο πιθανός αγοραστής και τι δικά του έχει, προβάλλει τα δικά του πάνω στους άλλους, μεταθέτει τα δικά του απέναντι στους άλλους. Είναι μια εποχή έντονων μηχανισμών αντίδρασης και προσαρμοστικότητας και υπάρχει στην αγορά πάρα πολύ φόβος. Και τρομολαγνία. Και τρομολαγνία, ακριβώς. Που δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, δεν μας φτάνει όλο αυτό το πρωτόγνωρο, όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε για όλο αυτό που μας συμβαίνει, που ένας από τους μηχανισμούς που έχουμε είναι το πάγωμα των συναισθημάτων μας. Πάρα πολλοί το κάνουν αυτό, παγώνουν τα συναισθήματα τους για να μην έχουν ερεθίσματα και να μπορούν να διαχειρίζονται τις σκέψεις τους. Παγώνουν το φόβο, παγώνουν την λύπη, παγώνουν τη χαρά, παγώνουν τα πάντα για να μπορούν να αντέξουν. Και έχουμε και πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι έχουν βγάλει την άρνηση περίπατο, έχουν βγάλει τα συναισθήματά τους και τα φτύνουν κυριολεκτικά σε οποιονδήποτε υπάρξει στον περίγυρό τους. Και όλοι εμείς καλούμαστε να βάλουμε όρια και να πούμε υπάρχει τι θα αγοράσουμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν τα συναισθήματα τους παρατεταμένα με έναν τρόπο ιστριονικό. Είναι το άλλο άκρο. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές ακραίες συνθήκες και ακραίος τρόπος διαχείρισης των πραγμάτων. Εκλείπει πάρα πολύ στην εποχή μας η ισορροπημένη σκέψη, η ορθολογισμός, η σκέψη χωρίς διάφορες προεκτάσεις συναισθηματικές οι οποίες μπορούν να επιφέρουν δυσκολίες σε άλλους ανθρώπους. Και είναι κρίμα, γιατί δεν μας φτάνουν όλα αυτά, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να πάρουμε το δικό μας το κομμάτι, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, το διαχειριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα, για να βγούμε όσο γίνεται πιο υγιείς από όλη αυτή την κατάσταση που μας χτυπάει την πόρτα καθημερινά. Και προσοχή πολύ, εμένα έχω πάρα πολύ έτσι έννοια για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, για τα παιδιά που τους πουλάμε και σε εκείνα το φόβο, γιατί όπως όλα τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά και ο φόβος είναι πάρα πολύ μεταδοτικός, εκτός από τον κορονοϊό, και ο φόβος είναι πολύ, πολύ μεταδοτικός, μην σας πω πιο πολύ από τον κορονοϊό είναι μεταδοτικός, και τους ηλικιωμένους μας που μπορεί να προσπαθούν ή να δικτυωθούν μέσα από το κοινωνικό ιστό για να βρουν κάποιον τρόπο να επικοινωνήσουν και είναι και έτσι αρχάριοι, είτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδεχομένως κατάθλιψη, φοβίες δικές τους και είναι σε αγωγή, είναι σε έτσι δύσκολη κατάσταση, και είναι πολύ εύκολο αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν χειρότερα μέσα από όλη αυτή τη δική μας έλλειψη ενσυναίσθησης. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να αποκτήσουμε υπευθυνότητα και να πούμε ότι θα κάνω μια ανάρτηση, είναι τα δικά μου συναισθήματα.
αλλά μήπως αυτά τα δικά μου συναισθήματα αυτήν την περίοδο θα μπορούσα να τα διαχειριστώ με ένα διαφορετικό τρόπο και να μην τα φτύσω πάνω σε άλλους, γιατί αυτοί οι άλλοι μπορεί να μην μπορούν να τα διαχειριστούν και να τους κάνω ζημιά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που έθιξες, πάρα πολύ ενδιαφέρον, για την ευθύνη που έχουμε στις αναρτήσεις μας στα κοινωνικά δίκτυα. Όταν αναρτούμε κάτι, να έχουμε υπόψη μας ότι το διαβάζουν όλοι οι φίλοι μας, ή πιθανόν να το διαβάσουν όλοι οι φίλοι μας, και μπορεί κάτι που γράφουμε εμείς, άσκεφτα, όταν το διαβάσει κάποιος άλλος, να επηρεαστεί αρνητικά, να έχουμε αυτή την ευθύνη όλοι μας. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ψυχολόγος για να το κάνεις αυτό, γιατί εμείς οι ψυχολόγοι προσέχουμε ιδιαίτερως τι προστάρουμε, τουλάχιστον οι ψυχολόγοι που γνωρίζω, φίλοι μου οι ψυχολόγοι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ψυχολόγος για να προσέχεις το τι θα διαβάσει ο άλλος. Και επίσης αυτή η άσκεφτη αναμετάδοση τρομολαγνικών βίντεο, εγώ στο Messenger συνέχεια, πρόθεση, βιντεάκια που λένε βλακίες, που λένε, υποστηρίζουν θεωρίες συμμονομωσίας και σπέρνουν το φόβο και τον πανικό στους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό που μας είπες τώρα στην ουσία στο τέλος είναι ότι άλλο φόβος που τον νιώθεις αστιχτωδός εσύ ο ίδιος και έχει να κάνει με ένα δικό σου εσωτερικό ζήτημα, μια δικιά σου εσωτερική ανάγκη ή σύγκρουση, και άλλο φόβος οδοτός που σου μεταδίδεται μέσα από τη βιομηχανία παραγωγής φόβου που στηρίζει τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και όλες αυτές τις ανοησίες οι οποίες κυκλοφορούν άκρητα και αδιάκριτα, ειδικά στον κυβερνοχώρο, και αναστατώνουν πάρα πολλούς ανθρώπους αδίκως. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, όσοι από εσάς τους φίλους εδώ στο κανάλι μας στο YouTube που έχετε παρακολουθήσει και το εισαγωγικό σεμινάριο στα συναισθήματα, ενδιαφέρεστε για να δηλώσετε συμμετοχή για το πρώτο εξειδικευμένο σεμινάριο διαχείρισης συναισθημάτων, που είναι το σεμινάριο για τη διαχείριση του φόβου και του άγχους. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω τον σύνδεσμο, που μπορείτε να βρείτε, να μπείτε στην ιστοσελίδα της Impresme που διαχειρίζεται την εκδήλωση του σεμιναρίου και να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι Σάββατο, 30 Ιανουαρίου, 4 με 7 το απόγευμα, ώρα Κύπρου, ώρα Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου. Εγώ και σε ευχαριστούμε πολύ και για τη δουλειά που κάνεις τώρα που ετοιμάζεις για το σεμινάριο. Και θα τα πούμε και από κοντά. Αλλά νομίζω ότι και το σημερινό βίντεο έχει αρκετά χρήσιμα στοιχεία που μπορεί κάποιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παρακολουθήσει το σεμινάριο να βοηθηθεί ή να προβληματιστεί δημιουργικά ακούγοντας τα σημερινά. Καλή Αριστοτρίτη. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου.